ακριβώς με αυτούς τους αριθμούς, τους αχαλήνωτους, γιατί πριν λίγες ώρες έγινε και η μεγάλη συναυλία, η πολυαναμενόμενη συναυλία από την Lady Gaga. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε στο Breaking Mat και είμαστε στο πολύ ωραίο σημείο της εκπομπής που γνωρίζουμε, σας συστήνουμε ωραίους ανθρώπους. Ανθρώπους που είναι φίλοι μας, που τους εκτιμούμε πάρα πολύ μέσα από τη δουλειά τους και τους γνωρίζουμε και κυκλοφορούν και πάρα πολύ μέσα στην πόλη και τους συναντάμε και τους λατρεύουμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτό το Breaking Mad, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε τη Νίκη τη Χάγια μαζί μας. Γεια σου, Νίκη. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε. Την Νίκη να πω ότι την ξέρω αρκετά χρόνια. Δεν κάνουμε την πολύ φοβερή παρέα, δεν κάναμε τουλάχιστον. Τώρα γνωριζόμαστε, συναντιόμαστε έξω. Έξω, βεβαίως. Σε θαυμάζω πάρα πολύ γιατί είσαι μια πολύ καλή συνάδελφος, να πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα της Νίκης στο ladylike.gr. Ακριβώς. Ακριβώς, το οποίο εντάξει είναι ένα site. Η αλήθεια είναι ότι αφορά περισσότερο γυναικείο κοινό. Ναι, είμαστε, αγαπάμε τις γυναίκες. Και γράφουμε για τις γυναίκες, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι, με ένα twist. Είμαστε λίγο, ας το πούμε έτσι, λίγο μαγκάκια. Έτσι, λίγο μαγκάκια. Λίγο μαγκάκια. Το μαγκάκι αυτό το έχουν τα θηλυκά, πιστεύεις, της νέας γενιάς? Νομίζω το έχουν. Περισσότερο από ότι είναι, δηλαδή, είναι πιο μάγκες σχέση με τα κορίτσια, ξέρω εγώ, προηγούμενων δεκαετιών. Νομίζω... Και στο φλερτ και σε όλα τους, όπως αντιμετωπίζουν γενικότερα τη ζωή. Νομίζω πως το έχουμε πολύ περισσότερο από ότι στις προηγούμενες γενιές. Ίσως έχει να κάνει... Εντάξει, ξυπνήσαμε, αποκτήσαμε αυτοπεποίθηση. Έχουν περισσότερες εμπειρίες, νομίζω, τα κορίτσια τώρα. Τώρα, ακριβώς, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τα θέματα που έχεις γράψει τον τελευταίο καιρό, ποιο είναι το αγαπημένο σου, αγαπημένο σου? Από αυτά που έχεις γράψει εσύ, το αλλά μπορείς να μου πεις και θέματα που έχουν γράψει άλλοι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σου πω αρχικά το αγαπημένο μου, που είναι μια καινούρια στήλη που έχω προλάβει και έχω γράψει ένα κείμενο για αυτή τη στήλη. Βγαίνω με εργένιδες στην πόλη. Βγαίνεις, τι εννοείς, βγαίνεις κανονικά για ποτό, βγαίνω για φαγητό? Βγαίνω κανονικά για ποτό, έτσι, για φαγητό, ό,τι, όπου θέλει να με πάει ο εργένης. Ωραία. Η οποία στείλει. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δημήτρη Μποστέκη, okay, θα βγούμε στο επόμενο. Κλειστή ραντεβού, ναι. Έτσι, μπράβο. Λέγεται Date Roulette. Και στην ουσία βγαίνω με κάποιον εργένη, με πάει όπου θέλει εκείνος να με πάει και μέσα από αυτό το βράδυ μαζί του. Του κάνω διάφορες ερωτήσεις και μου μιλάει για το φλερτ, μου μιλάει για τις σχέσεις, για τις γυναίκες. Αυτός τώρα που στο date roulette που συμμετέχει και τα λοιπά, είναι τελείως άγνωστος ή μπορεί να βάλουμε και κάποιο γνώριμο στην παρέα μας? Γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι, ναι, είναι λίγο επικίνδυνο. Είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν ξέρεις, θα σου συμβεί. Περιμένω τη στιγμή που θα βγω με κάποιον και θα έρθει η κοπέλα του. Ω, φαντάζομαι. Να το τραβήξει. Ιδανικά θα ήθελα να μην είναι πολύ γνωστός μου, να τον ξέρω, αν είναι να τον ξέρω, να τον ξέρω λίγο. Ωραία. Ιδανικά θα ήθελα να μην τον ξέρω καθόλου, ώστε να υπάρχει... Είναι κάτι σαν το Tinder. Ένα application τώρα που γίνεται ένας πανικός. Γίνεται πανικός. Το συζητάνε όλοι. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι πρόσφατα βγήκε η Britney Spears και παραδέχτηκε ότι το έχει χρησιμοποιήσει. Η Britney. Και μετά από αυτήν το παραδέχτηκαν και άλλοι 7 celebrities που το έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον στο παρελθόν και έχουν βγει σε τέτοια φάση. Πιστεύεις ότι η νέα γενιά είναι λίγο πιο απενεχοποιημένη στο φλερ? Θέλω να πω ότι βγαίνει περισσότερο στα στέκια της πόλης και άμα δει κάτι που της αρέσει, κάνει την πρώτη κίνηση πολύ πιο εύκολα. Θα πω ότι η νέα γενιά είναι ετοιμοπόλεμη. Okay. Έτσι με χαρακτήριζα. Ναι, ότι βγαίνει στην πόλη, ότι βγαίνει στα μπαρ, ότι ακόμα είμαστε μια πολύ φλερτήσιους γενιά, αυτό θεωρώ. Κυκλοφορείς πάρα πολύ στην πόλη εσύ, είσαι από τους ανθρώπους που δεν κάθεσαι στο σπίτι, αλήθεια είναι, παρόλο που έχεις μια πολύ ωραία συντροφιά, έχεις τη συντροφιά του Μπόνο, που να πούμε περαστικά στον Μπόνο, γιατί είναι λίγο, είναι γρυπιασμένος, να το πούμε έτσι. Είναι αρρωστούλης, μου έβγαλε μια μικρή αλλεργία. Να πούμε ότι η Νίκη Χάγια είναι proud mother of French Bulldog. Μπόνο, είναι ακριβώς αυτό το status update που έχει γράψει στο Instagram account, να την ακολουθήσετε στο Νίκη Κουνέλιον. Ναι, Νίκη Κουνέλιον, εγώ είμαι αυτή. Έτσι ακριβώς. Θες να μας πεις περισσότερα λόγια για τη σχέση σου με τον Μπόνο? Ο Μπόνο είμαι μια κλασική χαζομαμά. Ενός γαλλικού bulldog, του Μπόνο, ο οποίος Μπόνο είναι 5 χρονών, είναι το παιδί μου, έχει προσωπικότητα, δεν είναι όπως όλα τα άλλα σκυλιά. Ακριβώς. Και δεν θα μπαίναν σε Tinder και τέτοιες φάσεις που συζητάμε τώρα, γιατί είναι καθώς πρέπει. Είναι καθώς πρέπει και επίσης όποια σκυλίτσα θέλει μπορεί να την έχει, καταλαβαίνεις. Ακριβώς. Γιατί είναι και ο μεγαλύτερος γόης. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλος γόης.
Είναι και λίγο βέβαια τεμπέλης, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο στο ντεφό. Εντάξει, δεν τα μετράμε αυτά. Όχι, όχι. Κυκλοφορείς πολύ στην πόλη, θέλω να πω. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα αγαπημένα σου στέκια, δηλαδή πού μπορεί κάποιος να σε ψάξει, να σε αναζητήσει. Μιλάμε για τους stalkers που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ναι, σε περίπτωση θέλετε. Το Breaking Mad, που ίσως που θέλουν να συμμετέχουν στο Date Roulette, που τη στήλη σου, στο ladylike.gr. Πού κυκλοφορείς γενικά? Κυκλοφορώ όταν βγαίνω έξω για ποτό, κυκλοφορώ πάρα πολύ στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο, σαν μια ιστορική παρουσία που είμαι, αστειεύομαι. Κυκλοφορώ στο κέντρο, έχω τα μικρά μπαρ του κέντρου γύρω από το Σύνταγμα, είναι τα αγαπημένα μου. Γενικά. Κυκλοφορείς όμως και καρίτσι, από ό,τι ξέρω. Και... Ναι, κυκλοφορώ. Πηγαίνω στο Gin Joint, πηγαίνω στο Keybar που είναι από τα αγαπημένα μου. Okay. Πηγαίνω και λίγο πιο πέρα στο Ρομάντζο και λίγο στο Μπάιο. Κυκλοφορείς γενικά και παίζεις ωραίες μουσικές. Ναι, όταν μπορώ να παίζω, γιατί εκτός από δημοσιογράφος είμαι και δασκάλα της γιόγκα, οπότε... Και περνάμε, μου δίνεις την κατάλληλη πάση να σε ρωτήσω αυτό το φλέγον ζήτημα. Πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη γιόγκα, power yoga, τι λέμε, γιόγκα σχέση. Γιόγκα, κάνω βινιάσα και χάθα. Τώρα πες μου εσύ, αν κατάλαβα εγώ, δεν κατάλαβα τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό το βινιάσε και το άλλο. Τέλος πάντων, τι είναι ακριβώς και πώς μπορεί να ξεκινήσει κανείς να κάνει γιόγκα. Είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος σκέψης, πώς είναι? Είναι, νομίζω, τρόπος ζωής γίνεται. Mm-hmm. Αρχικά πρέπει απλά να θέλεις να δοκιμάσεις κάτι το οποίο λέγεται γιόγκα. Okay. Με πολύ απλά λόγια, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι και μόνο ένα απλό τέντομα είναι υγεία. Okay. Οπότε... Το πιο χαρακτηριστικό δηλαδή τέντομα πώς είναι, μπορείς να μας το κάνεις τώρα ή είναι λίγο δύσκολο? Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο, απλά φορά πολύ κοντά ρούχα, okay, καταλαβαίνεις. Εντάξει, οπότε να το αποφύγουμε. Να το αποφύγουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε καλεσμένη εδώ πέρα και χαρήκαμε πάρα πολύ τη Μαριέτα Βαφούτη. Από ό,τι ξέρω έχουμε διάφορες συνεργασίες δικές με την Μαριέτα. Να πούμε βέβαια για τα καινούργια σου σχέδια, θα σε βλέπουμε στο Join Us στο Sky, ναι, ανήκω στην ομάδα του Join Us. Με τη Μαριέτα τι ετοιμάζετε, γιατί νομίζω κάτι πήρε το αυτάκι μου, δεν το πήρε όλο αυτό το αυτάκι μου. Και καλύτερα μη σου πω. Αλλά κάτι πήρε ότι δοκιμάζεσαι και τραγουδιστικά. Κοίταξε να δεις, θα σου πω λίγο κάτι. Να βάλουμε μια τάξη στην κουβέντα. Ναι. Βρέθηκα με τη Μαριέτα στο στούντιο της Μαριέτας για μια δουλειά μαζί με τον Γιάντζερ, τον Κώστα Βογιατζή. Και μας λέει η Μαριέτα, αφού λοιπόν είσαστε που είσαστε εδώ, θέλετε να μπείτε και μέσα στο στούντιο, να λάβετε μέρος σε ένα τραγούδι το οποίο ετοιμάζω. Σας έβαλε τη φιτιλιά τουλάχιστον. Μας έβαλε τη φιτιλιά. Ο Κώστας, ομολογώ, ήταν έτοιμος. Έτοιμος ο Κώστας, ο Κώστας πανέτοιμος. Πανέτοιμος ο Κώστας. Εγώ είχα βέβαια τους δισταγμούς μου. Κυρίως ως προς τι. Δεν έχεις δοκιμαστεί, ενώ δεν έχεις δοκιμάσει, δεν ξέρεις αν η φωνή σου μπορεί να σταθεί. Θα σου πω το εξής, όταν ήμουν μικρή, ο παππούς μου έλεγε, παιδί μου μην τραγουδάς, φεύγουν τα πουλιά. Οκ, okay, μπορεί να κάνεις καλό και στο σπίτι, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να στήσουν τις φωλιές στους αλλού σπίτι. Ναι, αν έχετε τίποτα περιστέρια και θέλετε αυτό, να τα διώξετε, και τα λοιπά, ναι, την φωνάξτε με να σας τραγουδήσω. Και το τραγούδι αυτό? Είναι ένα τραγούδι καινούριο που ετοιμάζει η Μαριέτα, οπότε πήραμε μέρος στα φωνητικά αυτού του τραγουδιού. Μας το έστειλε, μας είπε βέβαια ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Okay. Το άκουσα, ευτυχώς η φωνή μου μπλέκεται ανάμεσα σε πολλές φωνές, οπότε τέλεια. Δεν ακούγομαι πολύ πότε έντονα. Πότε να το ακούσουμε κι εμείς τα δικά μας αυτιά? Α, δεν γνωρίζω, αυτά τα γνωρίζει η Μαριέτα μόνο. Ρωτήσουμε λοιπόν τη Μαριέτα. Τι ετοιμάζεις γενικότερα αυτή την περίοδο? Νομίζω θα φύγεις και στη Βερόνα. Στα πλαίσια τη δουλειά σου και του site και τη δραστηριοποίησή σου κτλ. Έχει πάει η Βερόνα? Έχω πάει ακόμα μία φορά στη Βερόνα. Είναι πολύ ρομαντική πόλη, όμορφη. Αλλά ναι, ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι. Γενικά μου αρέσουν τα ταξίδια. Ναι, σ' αρέσουν. Έχεις πάει σε πολλά φεστιβάλ? Έχω πάει σε φεστιβάλ, ναι. Το τελευταίο που είχα πάει ήταν πριν δύο χρόνια, ήταν στο Πούκελ Ποπ, αλλά ήταν λίγο άτυχη. Πώς ήταν, τους είχες δει? Δεν είχα προλάβει να δω κάποιους. Γιατί έγινε ένας μεσοκυκλώνας. Όχι, πέτυχε αυτά τα καιρικά φαινόμενα που πιάνουν ναι, τα κουλά. Τα κουλά και είχε λίγο καταστραφεί το φεστιβάλ. Εντάξει, μπορεί να το ανανεώσεις στο μέλλον αυτό το στοίχημα που έχεις με τον εαυτό σου. Εννοείται, θα πάω στο Πούκελ Ποπ κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Βέβαια, μιας και μιλάμε για το εξωτερικό, θέλω να μου πεις ποια πρόσωπα από το εξωτερικό ζητάνε τα κορίτσια που διαβάζουν το ladylike.gr να διαβάσουν περισσότερα πράγματα. Είτε από το εγχώριο Star System, είτε από το εξωτερικό. Τους υπάρχουν αρέσει... κάποια αγόρια δηλαδή που είναι σταθερές αξίες στα κορίτσια που διαβάζουν το ladylike? Αγόρια που είναι σταθερές αξίες. Λοιπόν, τους αρέσει πάρα πολύ ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Γιατί?
Τους έχεις ρωτήσει πρώτα να μας χάρη. Τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και μάλιστα, όταν είχαμε γράψει ένα κείμενο, το οποίο λέγαμε στο Λεωνάρντο να αδυνατήσει, γιατί έχει πάρει λίγο. Έκανε 3 μήνες διακοπές στο αγόρι και έχει παχύνει αρκετά. Έτσι. Και κάναμε λοιπόν ένα χιουμοριστικό κείμενο ότι η Λεωνάρντο μου πρέπει να κόψει στο φαΐ. Ακριβώς. Τα σουβλάκια, τα βρώμικα στη Μαδρίτη. Τα βρώμικα, ακριβώς. Τα μπέργκερ, όλα αυτά. Και είχε γίνει χαμός από κάτω στα σχόλια. Έχει fan club δυνατό, λέει. Έχει fan club δυνατό. Τους αρέσει ο Λίο. Τώρα ποιος άλλος τους αρέσει? Από το εγχώριο Star System ποιο πρόσωπο βλέπεις ότι έχει μια ιδιαίτερη κίνηση, ένα ιδιαίτερο fan club? Και από τους τραγουδιστές, από τους τοπιούς, από οποιονδήποτε χώρο. Ο Σάκης Ρουβάς, πάντοτε αν γράφουμε κάτι για το Σάκη γίνεται χαμός και οι ρουβίτσες και τα λοιπά. Είσαι ρουβίτσα εσύ. Θα τολμήσω... Θέλω να πω ότι ποιο είναι το προφίλ του αγοριού που σ' αρέσει. Είσαι ένα κορίτσι που σ' αρέσουν περισσότερο τα αγόρια τα πιο εναλλακτικά. Οι σέρφερς, τέτοια φάση. Οι σκέιτερς, τέτοια φάση. Πώς είναι γενικότερα η φάση? Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ναι, είμαι περισσότερο του εναλλακτικού. Έχω αυτό το γούστο. Και ναι, μου αρέσουν και οι σέρφερς, μου αρέσουν οι σκέιτερς. Γενικά μου αρέσει ο άλλος να έχει έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ, χωρίς όμως αυτό να ακούγεται ότι... Είναι fail, είναι βιτρίνα ή βιτρίνα, κάτι. Ναι, ή επιφανειακό. Απλά δεν ξέρω, με γοητεύουν τα αγόρια τα οποία έχουν κάτι ιδιαίτερο στο στυλ τους. Τέλεια. Και αν συνδυάζεται με χιούμορ και ξυπνάδα, νομίζω ότι ερωτεύομαι στο δευτερόλεπτο. Στο Date Roulette που ξεκίνησες μέσα από το site, έχει προκύψει κάτι που το σταμάτησες την τελευταία στιγμή γιατί ένιωσες κάπως άβολα? Κοίταξε να δεις, έχω κάνει μέχρι τώρα ένα μόνο. Ένα, okay. Ένα και ήταν με τον Νικόλα Ανδρουλάκη. Εντάξει, ο Νικόλας μια χαρά παιδί. Ο Νικόλας μια χαρά παιδί και νομίζω ότι ήμουν στο τσάκ να μην τον ερωτευτώ. Το έχω πει άλλωστε αυτό. Okay. Αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα. Σε ευχαριστώ. Λίγο πριν όμως σε αφήσουμε, έχουμε την γνωστή δοκιμασία του καλεσμένου. Μάλιστα. Δηλαδή, αφού μας τα είπες και τόσο ωραία τα πράγματα που σε ρωτήσαμε, θέλουμε να διαλέξεις ανάμεσα σε 2 δοκιμασίες. Δηλαδή, για να σε αποχαιρετήσουμε καλά και ευγενικά και να είμαστε κύριοι κι εμείς όπως σε φιλοξενήσαμε, θα θέλαμε να διαλέξεις να μας πεις είτε ένα τραγούδι χρησιμοποιώντας ένα τέλος πάντων τύπου γιουκαλίλι, γιατί άμα τα λίγο πριν δεν έχει καν γιουκαλίλι, τέλος πάντων, ή να παίξουμε ping-pong, τη γνωστή ενότητα της εκπομπής, όπου παίζουμε μαζί και ο χαμένος στον κάθε πόντο καλείται να διαβάσει μία κουλή κάπως είδηση της εβδομάδας. Οπότε ποια είναι η τιμιγορία σου, ποια δοκιμασία θα επέλεγες? Λοιπόν, επειδή το γιουκαλίλι μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να μάθω να παίζω, αλλά ως γνωστόν δεν έχω ωραία φωνή, θα επιλέξω το ping-pong. Πολύ ωραία. Θα πάμε λοιπόν στο ping-pong, να σηκωθούμε, να σε σηκώσω λίγο από τους κύβους. Έχεις ξαναπαίξει ping-pong? Όχι, αλλά έχω φίλο που παίζει ping-pong και είναι και σε ομάδα ping-pong και ήταν... Είναι αθλητής πινκ πονγκ. Είναι αθλητής, το έχει κάνει δηλαδή. Είναι... Σου έχει δείξει, φαντάζομαι, κάποια μυστικά για να με κερδίσεις. Βεβαίως, δεν το συζητώ. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλεις να ξεκινήσεις εσύ, γιατί γενικότερα πρέπει να έχουμε στο guest μια τέτοια μεταχείριση, καταλαβαίνεις. Βεβαίως, δεν το συζητάω καν. Λοιπόν, ρίξε λοιπόν και θα δούμε τι θα γίνει. Να μην με παρεξηγήσουν οι αθλητές. Δεν παρεξηγούν γενικά τα παιδιά. Έτσι. Να πούμε καταρχήν ευχαριστώ στην παραγωγή που μας προμήθευσε με αυτές τις πολύ ωραίες ρακέτες, το φιλέ το επαγγελματικό που άλλωστε παρόμοιο θα μπορείς να βρεις μόνο στα γήπεδα. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ζετάκι με την Νίκη. Νίκη. Εντάξει, οκ. Η αλήθεια είναι ότι έχασα λίγο. Εσύ θα διαβάσω την πρώτη είδηση, αλλά έχουμε το δεύτερο πόντο, μήπως ρεφάρω. Μήπως ρεφάρεις, λοιπόν, ναι, να διαβάσω δούμε. Λοιπόν, ότι έφτασε σε γειτονική πόλη, 4χρονη πνοβατούσε επί 5 χιλιόμετρα στη διάρκεια βροχερής νύχτας. Άκου να δεις, ένα 4χρονο κορίτσι από την Νορβηγία υπνοβατούσε επί 5 χιλιόμετρα και έφτασε από το σπίτι της σε γειτονική πόλη στη διάρκεια μιας νύχτας με καταιγίδα. Το κοριτσάκι βρέθηκε από τους κατοίκους της πόλης Χονίξβαρκ στο νησί Μαγκεωροέβα, στα βόρεια της χώρας, γράφουν τοπικές εφημερίδες. Πολύ ωραία είδηση. Ευχάριστη. Μια είδηση. Πολύ ευχάριστη. Πάρα πολύ ωραία. 5 χιλιόμετρα με καταιγίδα τώρα. Πώς το κάνεις αυτό? Υποτίθεται ότι οι πνοβάτες δεν ξυπνάνε με το νερό. Νομίζω. Και με το ψυγείο. Δεν ξέρω. Γιατί ξυπνάνε στο ψυγείο. Μην γελάς από πάνω. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο πόντο. Ξέρεις τι με μπερδεύει. Εμείς καταρχήν δεν παίζουμε πινκ-πονγκ, παίζουμε βόλι, νομίζω. Αλλά από την άλλη δεν έχει καμία σημασία, γιατί... Μπορώ να σηκώνω τη χάρη και να διαβάσω εγώ, αν θέλεις, τη δεύτερη είδηση. Θέλεις να διαβάσεις τη δεύτερη είδηση. Ναι. Ωραία, εντάξει. Για να μην διαβάσετε άλλη δεύτερη είδηση. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ.
Λωρίδα κυκλοφορίας. Λωρίδα κυκλοφορίας. Η κάμερά σου είναι ακριβώς απέναντι, η αγαπημένη μας Μερούλα. Διαβάζω και τον τίτλο. Και τον τίτλο, έτσι. Ωραία. Σαν δελτίο ειδήσεων. Τώρα νιώσει λίγο Όλγα. Α, Όλγα, λοιπόν. Λωρίδα κυκλοφορίας για εθισμένους με το κινητό. Για μένα είναι αυτή η ειδήση. Θα ήθελα μόνο σε αυτή τη λωρίδα. Ειδική λωρίδα σε πεζοδρόμιο για όσοι είναι κολλημένοι με το κινητό τους δημιουργήθηκε στην πόλη Chongqing. Α, σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Μία από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας. Η συγκεκριμένη λωρίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την αποσυμφόρηση του χάους που υπάρχει καθημερινά στα πεζοδρόμια από όλους εκείνους που περπατούν έχοντας τα μάτια συνεχώς στραμμένα στην οθόνη του κινητού τους. Άκου να δεις όμως τι εφευρίσκουν οι άνθρωποι στην Chongqing. Chongqing της Κίνας. Της Κίνας. Πραγματικά θα ήθελα να πάω. Θέλω να πάμε μαζί όμως, Νίκη, γιατί είμαστε νομίζω και δύο δυσμένοι με το κινητό. Κανονικά. Και διάφορες συσκευές για να τα βρούμε. Μου έχει τύχει να περπατάω και να κουτουλήσω σε κολόνα. Αλήθεια. Επειδή κοίταζα το κινητό. Ποδήλατο, μου. Παρκαρισμένο. Πάρα πολύ και ωραία. Και πέσει μαζί με το ποδήλατο. Θες να κάνουμε άλλο ένα πόντο για να διαβάσουμε να ξέρουμε τον νικητή τουλάχιστον. Ναι, ναι, να ξέρουμε τον νικητή. Βεβαίως. Εννοείται. Άσουμε. Λοιπόν, πάμε. Ας το ξανακάνουμε λίγο, γιατί τουλάχιστον να δείξουμε στο κοινό ότι έχουμε ξαναπέξει την υπόμενη. Θέλεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη, που μου έδωσες αυτήν την ευκαιρία να σου δώσω την πάσα και να διαβάσεις τη δεύτερη είδηση. Yeah, γυρίζεις το φίλο, σωστά. Μάλιστα, λοιπόν. Πολύ ωραία. Είναι καλή είδηση. Με το στεγαστικό δάνειο, το δεν ξέρω πόσο καλή είδηση είναι η λέξη δάνειο. Λοιπόν, με το στεγαστικό δάνειο παίρνουν δώρο μία γάτα. Άκου να δεις τώρα, θα παίρνεις στεγαστικό δάνειο για να πάρεις μία γάτα. Όχι, αλλά για να πάρω ένα σκύλο δεύτερο. Θα παίρνει στεγαστικό δάνειο. Θα παίρνω ένα στεγαστικό δάνειο. Στα παλάτια θα την είχα. Γιατί θέλω να είναι πρέπει θηλυκό. Στην συντροφιά ουμπόνο. Βέβαια. Η ρωσική κρατική τράπεζα Sberbank. Αυτό Sberbank. Ακούγεται. Ναι, σωστά. Έτσι. Πρωί. Αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στους δανειολήπτες. Με κάθε στεγαστικό δάνειο θα τους δίνει μία γάτα που θα τους συνοδεύει στο νέο του σπίτι. Οι πελάτες της Sberbank μπορούν μάλιστα να επιλέξουν τη γάτα που προτιμούν, είτε πρόκειται για μία άτριχη σιαμέζα, είτε για πιο χνουδωτά μικρά ελουροειδή, διαλέγοντας μεταξύ των 10 που εικονίζονται στον ιστιότοπο www.kotoservice.ru. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο www.kotoservice.ru, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι ακριβώς, για να πάρετε ένα στεγαστικό δάνειο και να σας έρθει σούμπιτη μία γάτα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα την κάνετε, μπορείτε να την κάνετε συντροφιά στο καναπέ για τα κρύα βράδια του χειμώνα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος αλλεργικός της γάτας τι κάνει. Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστούμε και για την δοκιμασία. Και όποτε γενικότερα θέλεις να έρθεις στο Breaking Mat, αυτό είναι ανοιχτή πρόσκληση. Το στούντιό μας είναι ανοιχτό και θα σε περιμένουμε εδώ πέρα γιατί, για να μας ευδείξει τις φωνητικές χορδές. Κάνουμε και καραόκι πολύ σωστό εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Μας εκτιμάει πάρα πολύ τη συνέντευξη και γενικότερα άλλες αυτοπαιδιές. Εντάξει, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ μικρό break και ερχόμαστε εδώ με τη συνέχεια του Breaking Mat.